Just moments ago, we heard mini explosions coming from the west where the front line is. And the republics have reported that Ukraine has been attacking all morning, and they are attacking in response as well. Οι Ρωσόφωνοι κατηγορούν την Ουκρανία για επιθέσεις σε διάφορες περιοχές κατά μήκος της συνοριογραμμής του Ντονμπάς, εκεί που βρίσκεται και το ουκρανικό μέτωπο. Οβίδες πλήττουν και έναν νηπιαγωγείο. Τρεις εργαζόμενοι τραυματίζονται σοβαρά και μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ευτυχώς ανάμεσα στα θύματα δεν βρίσκονται παιδιά. Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. Η ουκρανική κυβέρνηση αρνείται τους ισχυρισμούς και ανταπαντά ότι στην πραγματικότητα είναι οι ίδιοι οι Ρωσόφωνοι που προβαίνουν σε εχθροπραξίες, δημιουργώντας γόνιμο έδαφος για μεγαλύτερη κλίμακα σύραξη. Ми бачимо велике накопичування військ, воно не змінюється за останні вже тижні. Ми бачимо ті чи інші невеличкі ротації. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την ολοκλήρωση και άλλων στρατιωτικών ασκήσεων στην Κρυμαία και την επιστροφή των εν λόγω στρατιωτικών μονάδων στις βάσεις τους. Η αμερικανική εταιρεία Maxar, ωστόσο, με νέες δορυφορικές της φωτογραφίες, επιμένει ότι ο αριθμός των ρωσικών στρατευμάτων γύρω από τα ουκρανικά σύνορα παραμένει επικίνδυνα υψηλός. More Russian forces, not fewer, are at the border. And they are moving, concerningly, into fighting positions. We've seen an increase of troops over the last 48 hours, up to 7,000. We've seen a bridge constructed from Belarus into Ukraine. Ο Δήμος του Κιέβου έχει θέσει σε ετοιμότητα 5.000 καταφύγια που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες. Σταθμοί του μετρό, μπαρ και υπόγεια γκαράζ έχουν επιστρατευτεί, όσο ο Ρωσικός και ο Λευκορωσικός στρατός πραγματοποιούν νέα κοινά γυμνάσια στο Μπρέστ.